Προφανώς και δεν είστε από αυτούς που αισθάνεται έκπληξη για τα όσα άκουσε διαστόματος Ερντογάν. Όχι, διότι ούτως ή άλλως οι Τούρκοι από πολύ παλιά βάζουν ζητήματα ότι η συνθήκη της Λοζάνης είναι προβληματική, διότι δεν ξέρω αν είδατε την ομιλία του Ερντογάν. Βεβαίως. Μόταμο. Ναι. Είπε πολλά. Είπε πολλά, ότι εδώ λέει είναι τα νησιά και εμείς από την ακτή μας να φωνάξεις ακούγεσαι στα νησιά και εμείς τα δώσαμε στους Έλληνες. Δηλαδή αμφισβητεί ουσιαστικά αυτό το οποίο το γνωρίζουμε πολύ καλά, την ταυτότητα των ελληνικών νησιών, ότι είναι ελληνικά. Η αμφισβήτηση εξάλλου του δεν πρέπει να μας εκπλήσει, διότι η αμφισβήτηση του καθεστώτος του Αιγαίου, έτσι, των χωρικών υδάτων και της ΑΟΣ περιέχει την αμφισβήτηση του καθεστώτος των νησιών. Δηλαδή η Τουρκία εδώ και 30 χρόνια στην ουσία, 35, θεωρεί ότι τα νησιά αποτελούν μια ιδιαίτερη περίπτωση, δεν αποτελούν κομμάτι του ελληνικού κράτους. Η Ελλάδα είναι η υπηρωτική Ελλάδα και η Τουρκία η Μικρά Ασία. Ανάμεσά τους υπάρχει ένας χώρος, το Αιγαίο, το οποίο ανήκει και στους δύο, και επομένως και ένα μέρος των νησιών θα έπρεπε να ανήκει στην Τουρκία. Αυτή είναι η λογική της Τουρκίας, η οποία μάλιστα το στηρίζει σε γεωπολιτικές αναλύσεις του τύπου ότι δεν είναι δυνατό η Τουρκία να είναι αποκλεισμένη. Και αυτό διάφοροι εθνομηδενιστές, οι οποίοι βρέθηκαν και στην εξουσία στη χώρα μας, θυμάμαι τον κύριο Ροζάκη ή διάφορους άλλους τέτοιους κυρίους, του κυρίου Σιμίτη, οι οποίοι έλεγαν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την Τουρκία. Είναι αποκλεισμένη. Δηλαδή τα νησιωτικά κράτη, για παράδειγμα, δεν έπρεπε να υπάρχουν, διότι αποκλείουν τα υπηρετικά. Δεν μου λέτε, κύριε Καραμπελιά, δεν είναι και λίγο κουτοπώνυρο να ακούς ότι αυτή η ομιλία χθες του Ερντογάν είχε μόνο εσωτερικό ακροατήριο και στην ουσία ήταν μία τάπα στους κεμαλιστές, όταν εγώ γνωρίζω τουλάχιστον, και πολύ περισσότερο εσείς, ότι από την επομένη και μόλις της υπογραφής συνθήκης Λοζάνης και οι κεμαλιστές την αμφισβητούν, αμφισβητούν, την αναθεωρούν, βλέπε Ιμβροτέν εδώ. Ναι, βλέπε, ότι τους επιβλήθηκε δια της βίας, ότι βρισκόταν η Τουρκία σε τέτοιες συνθήκες που την υπέγραψε και γι' αυτό είναι μία συνθήκη η οποία κάποια στιγμή πρέπει να ανατραπεί. Σωστά. Αυτό εξάλλου προωθούν οι Τούρκοι με την μέσω του προσφυγικού, με τη μεταβολή των νησιών, ήδη των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, διότι αυτά πάνε μαζί, έτσι, η μεταβολή των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου σε μια περιοχή όπου έχουμε μεικτό πληθυσμό μέσω των προσφύγων και των μεταναστών, που να είστε βέβαιος ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται και συνεχίζουν να αυξάνονται, διότι είδατε ότι η Κομισιόν είπε ότι δεν πρέπει μάλιστα να μετακινηθούν από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ναι, σωστά, άρα, το λέτε. Έχουμε νέα ερμηνεία της συμφωνίας με την Τουρκία τώρα. Ακριβώς. Ναι. Ότι πρέπει να μείνουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Γίνεται μια κατάσταση όπου σταδιακώς προωθείται η εγκατάσταση αυτών των ανθρώπων σε διαμερίσματα και φτιάνεται και ένα λόμπι στο οποίο περιλαμβάνονται οι ΜΚΟ υπό την καθοδήγηση του κυρίου Σόρος. Και μην ξεχνάτε ότι η ΜΚΟ του κυρίου Σόρος, η αλληλεγγύη στην Ελλάδα, έχει ως σημαίνοντα στελέχη ανθρώπους όπως ο κύριος Αλιβιζάτος και πολλούς άλλους, οι οποίοι προωθούν την ίδια στρατηγική. Η στρατηγική η οποία προωθείται είναι η μεταβολή ουσιαστικά του Ανατολικού Αιγαίου σε μια ιδιότυπη χώρο συγκυριαρχίας μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Όταν πήγα, ήμουνα στη Χίο πριν μερικούς μήνες και έμεινα στο ξενοδοχείο Χανδρής. Στο ξενοδοχείο Χανδρής υπήρχαν δύο σημαίες, ελληνική και τουρκική. Επειδή διαμαρτυρήθηκα,
Μου είπαν ότι τι να κάνουμε, έχουμε πολλούς Τούρκους τουρίστες. Πελάτες, μάλιστα. Ναι. Ναι. Και άρα ήδη υπάρχει η τουρκική σημαία. Εντάξει, αυτό τώρα εγώ δεν θα έμενα εκεί. Εγώ μένω και εκεί. Έτσι. Τα σύμβολα είναι πολύ σημαντικά. Φαντάζομαι ότι και όταν στην Τουρκία σε ξενοδοχειακές ζώνες έχει ελληνικές. Όταν οι χιώτες έχουν σφαγεί έτσι, όλοι οι χιώτες ελάχιστοι μείνανε από την παλιά γενιά της Χίου. Πήγαν και κριτική μετά για να κατοικηθεί το νησί. Καλά το λέω. 120.000 ναι. πληθυσμό. Έτσι κατασφάγισαν από τους Τούρκους. Με ενοχλεί να βλέπω τουρκικές σημαίες και με ενοχλεί να βλέπω καταστήματα τα οποία ήδη έχουν πάρει Τούρκοι στοιχείο. Δεν μου λέτε, κύριε Καραμπελιά. Και γι' αυτό θεωρώ σημαντικό το χθεσινό και ναι. θα έπρεπε να προβληθεί ιδιαίτερα το γεγονός της μεγάλης διαδήλωσης που έγινε προχθές το βράδυ από τους χιώτες για το ζήτημα το προσφυγικό με σύνθημα Μουζάλα. Πάρε τις ΜΚΟ σου και φύγει από εδώ. Δεν μου λέτε, κύριε Καραμπελιά. Και το οποίο έγινε από πολίτες που δεν μπόρεσαν πια να τους εντάξουν στην ακροδεξιά. Έσπασε αυτό. Ήταν όλη η Χίος που διαδήλωνε. Πείτε μου τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Με βάση μια πάγια, όπως συμπεραίνετε κι εσείς, στρατηγική της Τουρκίας. Να. Η οποία λαμβάνει υπόψη και τις γεωπολιτικές ισορροπίες κτλ. Ποια είναι η ενδεδειγμένη απάντηση από ελληνικής πλευράς? Κοιτάξτε τώρα, η ενδεδειγμένη απάντηση από ελληνικής πλευράς είναι μια αλλαγή ολόκληρης της στρατηγικής την οποία ακολουθούμε. Η ενδεδειγμένη απάντηση είναι η απάντηση που πρέπει να δοθεί στην Κύπρο όπου προωθείται ένα νέο σχέδιο ΑΝΑΝ για να ολοκληρωθεί ουσιαστικά η εκχώρηση της Κύπρου στην Τουρκία. Η απάντηση της Ελλάδας έπρεπε να είναι αυστηρός έλεγχος στο πέρασμα από την Ελλάδα στην Τουρκία και αυτά τα οποία λένε ότι αυτό δεν γίνεται και διάφορα τέτοια είναι παραμύθια. Σας θυμίζω ότι όταν έγινε η απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία πήραμε πολύ αυστηρά μέτρα για να μην μπορέσει να έρθει κανένας έτσι καταδιωκόμενος από τον κύριο Ερντογάν στην Ελλάδα. Εκεί ξέραμε να τα πάρουμε τα μέτρα, αλλά δεν μπορούμε να φυλάξουμε κατά τα άλλα τα σύνορά μας. Εγώ πιστεύω ότι και τα σύνορά μας μπορούμε να φυλάξουμε και να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να μην περάσει αυτό το οποίο προωθεί αυτή τη στιγμή ουσιαστικά η Τουρκία και ενισχύει την βαθμιαία ενίσχυση των Ισλαμικών πληθυσμών στην Ελλάδα. Για μένα αυτό σε βάθος χρόνου είναι σημαντικότερο από οτιδήποτε άλλο. Διότι αν αλλάζει αυτή η πληθυσμιακή πραγματικότητα της χώρας, αυτό δεν ανατρέπεται. Πείτε μου και κάτι άλλο σας παρακαλώ. Εχθές βάζει ένα θέμα για τη συνθήκη της Λοζάνης συνολικά. Ναι. Θεωρείτε ότι το έβαλε και τέλος ή θα το ξαναβρούμε? Όχι, θα το ξαναβρούμε, διότι πρώτα-πρώτα μην ξεχνάτε ότι το θέμα της συνθήκης Λοζάνης αφορά και τη Συρία. Αφορά τις επεμβάσεις της Τουρκίας και τη διείσδυσή της και ήδη οι Αμερικανοί ακούγεται ότι τις έχουν δώσει. Αφορά και το Χαλέπι. Βεβαίως. Έχετε δίκιο. Έτσι, τις έχουν δώσει το OK για δημιουργία ζώνης απαγόρευσης πτήσεων, άρα έλεγχο ουσιαστικά όλη τη συμμεθορία με τη Συρία. Πρόκειται για μια συνολική αναβάθμιση της Τουρκίας, την οποία οι Δυτικοί, ακριβώς διότι θέλουν να κρατήσουν την Τουρκία μετά τα τελευταία που έκανε και με τον Πούτιν, έτσι ο Ερντογάν, θέλουν να την κρατήσουν στο δυτικό στρατόπεδο και το αντάλλαγμα είναι η εκχώρηση της Κύπρου και οι παραχωρήσεις από την πλευρά της Ελλάδος στην Τουρκία. Αυτό είναι το αντάλλαγμα για να παραμείνει στη Δύση. Αυτό συμβαίνει στο Κυπριακό από το 1955, πόσο μάλλον σήμερα που η Τουρκία έχει ενισχυθεί πάρα πολύ οικονομικά και γεωπολιτικά, είναι μέλος των G20 και ούτω καθεξής. Φαντάζεστε ότι αυτά τα οποία έκανε τότε ο Ετσεβίτ και οι Τούρκοι που ήταν πολύ πιο αδύναμοι θα σταματήσουν να τα κάνουν σήμερα? Αντιθέτως, και ούτε υπάρχει διαφορά επ' αυτού. Δηλαδή υπήρχε μια αστεία συζήτηση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ότι ο Ερντογάν και ο νεοοθωμανισμός δεν είναι επεκτατικοί. Ο επεκτατικός
ήταν ο μόνο ο κεμαλισμός. Σωστό, σωστό. Ναι, απεδείχθη ότι ο Ερντογάν ενσωμάτωσε τον κεμαλισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ακροδεξιό κόμμα είναι μαζί του, η Γκρίζη Λύκη, που είναι οι ακραίοι, έτσι, οι φασιστοειδείς κεμαλιστές, είναι μαζί του. Και άρα έχουμε μια νέα σύνθεση, έτσι, οθωμανοκεμαλική, η οποία παίρνει και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Και επομένως φτιάχνουμε μια νέα επεκτατική σύνθεση. Το γεγονός ότι η Τουρκία του Ερντογάν ξαναβγείται έξω από τα σύνορά της με την επέμβαση στη Συρία είναι αποφασιστικής σημασίας για όλη την πολιτική της Τουρκίας. Η Τουρκία θα δείξει επεκτατικό πρόσωπο τα επόμενα χρόνια, να είστε βέβαιος, και κατεξοχήν απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο, διότι οι χώρες μας έχουν εξασθενήσει.